Κοντά μας έχουμε και τον πρώτο πολίτη του νησιού μας, τον Δήμαρχο Λέρου, τον κύριο Μιχάλη Κόλλια. Κύριε Δήμαρχε, για ακόμα μια φορά ο κόσμος ήρθε, κατέκλυσε την πλατεία εδώ στο ΠΙΚΠΑ, έστειλε το δικό του μήνυμα. Θα θέλουμε να ακούσουμε και το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα του πρώτου πολίτη του νησιού μας. Χρόνια πολλά. 72 χρόνια ελεύθερα Δωδεκάνησα. Συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν σήμερα στη μεγαλειώδη παρέλαση. Συγχαρητήρια στον κόσμο που συμμετείχε. Διαχρονικά η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι Δωδεκανήσιοι αντέχουν σε κάθε διεκδικητή των νησιών μας, σε κάθε επιβουλή. Χρόνια πολλά, τιμή και δόξα σε όσους αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. 72 χρόνια μετά, τα νησιά μας ταλαντίζονται από πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το προσφυγικό. Γνωρίζουμε ότι γίνεται ένας μεγάλος αγώνας από όλους τους φορείς και από εσάς προσωπικά. Μπορούμε να ελπίσουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε καλές ειδήσεις για το νησί μας. Και οι Δωδεκανήσιοι, αλλά και η ίδια η χώρα μας απέδειξε τις τελευταίες ημέρες ότι αντέχει σε οποιαδήποτε εισβολή, είτε είναι προσφυγικό κύμα, είτε οποιαδήποτε άλλης μορφής. Ελπίζω να έρθουν καλύτερες ημέρες. Το πρόβλημα αυτό που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα εδώ το νησί μας, να έχει αίσθηση τέλος και επιτέλους να επικρατήσει ηρεμία. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και σε εσάς, σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι έλαχε και εσάς ο κλήρος σε μια ακόμα πολύ δύσκολη στιγμή να έχετε τα ενία αυτού του νησιού. Από το 2015 όσο αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό, νομίζω ότι το διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ τους συμπατριώτες μου, ευχαριστώ τις αρχές και την Εκκλησία που συμμετέχουν σε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται για τις τελευταίες ημέρες, επαναλαμβάνω ότι έχουμε αυξημένες ροές και πολύ κόσμο στο νησί μας. Εύχομαι το συντομότερο να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά η μοναδική λύση που μπορεί να βρεθεί είναι από τις μεγάλες δυνάμεις και από τη βοήθεια των χωρών της Ευρώπης που δυστυχώς μέχρι σήμερα δείχνουν ότι είναι αμέτωχες. Κοντά μας είναι και ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών του Δωδεκανήσου, ο κύριος Θεμέλαρος. Σίγουρα μια σημαντική στιγμή. 7η Μαρτίου, 72 χρόνια μετά, η Ελλάδα ενωμένη στέλνει το δικό της δυνατό μήνυμα. Τα νησιά μας στέλνουν το δικό τους μήνυμα ότι είμαστε ενωμένοι και δεν αφήσουμε κανένα να σκεφτεί ότι αυτά τα πάτρια εδάφη μπορεί να κάποια στιγμή να κατοικηθούν από άλλους. Η μέρα υπερηφάνειας για τα Δωδεκάνησά μας. Η μέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα μας. Τα Δωδεκάνησα μαζί με την Ελλάδα. Η σημαία μας είναι ψηλά κυματίζει. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας την κατεβάσει ή να μας την αλλάξει. Όποιος και είναι αυτός, παρόλο στις αδίκως συνθήκες που περνάμε, τους δύσκολους καιρούς. Και από θέμα εθνικό και από θέμα μεταναστευτικό. Είμαστε στις διαδικασίες να δώσουμε λύση για τον Έλληνα, για τον πατριώτη, για τον οποιοδήποτε ζει στην Ελλάδα μας. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Τα Δωδεκάνησα ενωμένα με την Ελλάδα μας πάντα. Η περιφέρεια έχει αποδείξει ότι είναι μπροστά και πάντα δίπλα στα νησιά μας. Η θέση που έχετε αυτή τη στιγμή είναι μια σημαντική θέση για το νησί μας και για τα νησιά μας. Πιστεύετε ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα για τις κοινωνίες μας, για τα νησιά μας? Εννοείται ότι θα κάνουμε περισσότερα. Τα κάνουμε πράγματα που πρέπει να γίνουν στα νησιά μας πλέον. Για να, να είναι κοντά μας και η υπόλοιπη Ελλάδα, να είναι το κράτος κοντά στα νησιά. Τα νησιά δεν είναι στερεά Ελλάδα. Είναι νησάκια μέσα στο Αιγαίο μας. Οπότε πρέπει να τους δώσουμε λίγο προσοχή παραπάνω. Είμαστε εδώ, τα στηρίζουμε και θα είμαστε πάντα εδώ με τη σημαία ψηλά. Κοντά μας και επικεφαλής Ελλάδος Αντιπολίτευσης του Δήμου της Λέρου, ο κύριος Σωροκάκης, ο οποίος πρέπει να πούμε δεν έχει λείψει από καμία παρέλαση, διότι είναι ανθρώπους που γνωρίζει πολύ καλά ότι 72 χρόνια μετά το μήνυμα της ενσωμάτωσης είναι πολύ δυνατό και θα έλεγα και αυτές οι μέρες γίνεται ακόμα πιο δυνατότερο για όλα τα νησιά μας. Ακριβώς 72 χρόνια από την ενσωμάτωση καλούμαστε εδώ, σε αυτούς εδώ τους χώρους, τους ιερούς τόπους μας, όχι μόνο να θυμηθούμε απλά και να ξαναφέρουμε τις μνήμες μας, αυτές τις ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας, αλλά καλούμαστε σήμερα για να αγωνιστούμε, αυτά τα εδάφη μας, αυτή η γη μας να παραμείνει ελληνική, να παραμείνει με ανάπτυξη και πρόοδο και να συνεχιστεί όπως αποκάλεσε όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη το δωδεκανησιακό θαύμα μετά την ενσωμάτωση.
ενσωμάτωση. Αυτό το δωδεκανησιακό θαύμα, το οποίο ήταν και οικονομικό, μέσα από την ανάπτυξη και την πρόοδο όλων των κατοίκων, να συνεχιστεί, γιατί σήμερα δεχόμαστε απειλές από τους φίλους γείτονες και καθώς από ξένες δυνάμεις που δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε όπως και όταν θέλουμε, αλλά πιστεύω με το φρόνημα που έδειξε σήμερα ο λαός της Λέρου και όλων των Δωδεκανήσων, τα στρατευμένα νιάτα μας και η νεολαία μας, ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε ικανοί, θα αντιμετωπίσουμε κάθε επιβολή, θα μείνουμε εδώ και θα παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο για τα νησιά μας και τους ακρίτες μας. Σας ανησυχεί αυτή η τουρκική προκλητικότητα, σας ανησυχούν οι τελευταίες εξελίξεις που βλέπουμε και στα νησιά μας και στον Εύρο? Μας ανησυχούν, κύριε Ιγνατίδη, δεν φοβόμαστε εθνικά ούτε στρατιωτικά. Η Ελλάδα είναι έτοιμη, είναι ενωμένη, είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε απειλή και οποιονδήποτε κίνδυνο. Μας ανησυχούν όμως εμάς εδώ στο νησί, το γνωρίζετε κι εσείς, διότι υπάρχει μια οικονομική φθορά, υπάρχει μια οικονομική κρίση που μας έχει φέρει όλο αυτό το πρόβλημα, όλες αυτές οι δυνάμεις, γιατί για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν είναι ένα θέμα απλό ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία που ήρθαν χίλιοι μετανάστες παραπάνω, είναι θέματα πολύ σημαντικά και πολύ οικονομικά που επηρεάζουν δυστυχώς και τα νησιά μας. Και εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή. Γι' αυτό λέω και πάλι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Όταν λέω όμως ενωμένοι, εννοώ πραγματικά όλοι ενωμένοι, όλες μας οι δυνάμεις και εδώ, αλλά να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι δεν μπορούμε, και η κάθε κυβέρνηση, δεν το λέω για αυτήν, το λέω και για την προηγούμενη, γιατί αυτό δεν έγινε τώρα 5 μήνες, είναι εδώ και 5 χρόνια, και αν πάμε και παλαιότερα θα το δούμε, θα θυμάστε πολύ καλά και πριν 20 χρόνια είχαμε μετανάστες, απλώς μπορούσαμε να τους αντιμετωπίσουμε διότι ήταν ένα απλό μεταναστευτικό ρεύμα. Σήμερα δεν είναι ένα απλό μεταναστευτικό ρεύμα, είναι μια ροή μεταναστών οργανωμένη από την υποτίθεται φιλική μας χώρα και γείτονα Τουρκία. Αυτό πρέπει να αντισταθούμε, αυτό το κομμάτι, και εκεί πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πάνω απ' όλα να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία. Δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή κραυγές, χρειάζεται λογική και ψυχραιμία από όλους μας. Χρόνια πολλά σε εσάς, καλή δύναμη, διότι σίγουρα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να είσαι σε δημοτικά συμβούλια ένα νησί που δέχεται όλο αυτό το πρόβλημα. Χρόνια πολλά σε όλους μας, καλή δύναμη σε όλους μας, και πραγματικά είναι δύσκολα μέσα σε αυτά τα δημοτικά συμβούλια τώρα των νησιών μας, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, να κρατηθούμε όλοι χρήσιμοι για τα νησιά μας. Όχι να φωνάζουμε για να φωνάζουμε, αλλά να είμαστε χρήσιμοι. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα η χρησιμότητα από το τι ο καθένας θέλει να πει, λέει, για να κάνει εντυπώσεις. Είναι πολύ σημαντικό και θα το κρατήσουμε αυτό. Θα κλείσουμε λοιπόν τις συνεντεύξεις με τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Παλαμπογίου, ο οποίος έχει περάσει και από τις ένοπλες δυνάμεις και σίγουρα αντιλαμβάνεται ο ίδιος και αισθάνεται αυτή την ημέρα ίσως δυνατότερα από τον καθένα μας. Μια μοναδική ημέρα, μια ημέρα γιορτής. Η Ελλάδα αγκαλιάζει τα Δωδεκάνησα και σήμερα αντιλαμβανόμαστε όλοι τα μηνύματα που παίρνουμε από αυτή την κίνηση που έγινε τότε. Το θέμα είναι, φίλε Νίκο, εάν σήμερα συνεχίζει η κεντρική πολιτική σκηνή και η Ελλάδα να αγκαλιάζουν τα Δωδεκάνησα. Δυστυχώς, παρόλο που οι μέρες είναι γιορτινές, πρέπει εμείς αλλεργοί να στείλουμε μηνύματα αγωνίας για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στηβαγμένοι στον τόπο μας. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να πάρει αποφάσεις για να φύγουν όλοι αυτοί που παράνομα μπήκαν στην χώρα μας, διότι οι σκηνές έξω από το λιμενιαρχείο μας είναι απαράδεκτες και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Από εκεί και πέρα θέλω να στείλω μήνυμα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στις ένοπλες δυνάμεις, στους εθνοφύλακές μας και σε όλους τους κατοίκους που εμπλέκονται και αυτή τη στιγμή φυλάνε από άκρη σε άκρη τα σύνορά μας σε όλη την επικράτεια. Είναι στιγμές δύσκολες, πρέπει να είμαστε σοβαροί και πρέπει να δείξουμε το πνεύμα που χρειάζεται ώστε να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι ότι οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι και είμαστε πάλι ξανά προετοιμασμένοι να σηκώσουμε στις πλάτες μας το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αρκεί και αυτοί να αντιληφθούν ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρώπης και πρέπει να βοηθήσουν και να βάλουν πλάτη. Ευχαριστούμε πολύ και χρόνια πολλά.